σε κάτι που δεν μας έχεις παίξει στο καιρό. Ναι, ναι, πώς θα γίνει, έτσι απλά. Με τα στράπλεξ και αρχίζει. Τα στράπλεξ. Τα στράπλεξ. Αφού δεν έβαλα το άλλο που μου είχαν βγάλει το πρωί, αλλά η αλήθεια είναι ότι... Κοίτα, εδώ ο Γρηγόρης που τον έχω σαν δείγμα, έτσι, μέσης κατάστασης θεατών και τα λοιπά. Με το που το βάζω μου λέει, σοκαρίστηκα. Ήταν κοντό. Σου πήγαινε εξαιρετικά. Ήταν ένα πολύ ωραίο, σαν φόρεμα... Σαν Φραντζίσκο. Είχε από κάτω και σορτσάκι. Βασικά έβγαινε το σορτσάκι, αλλά ήταν πολύ κοντό. Δεν μου το έφερες να το βάλω εγώ σήμερα, να το βάλω εσά. Σήμερα έπρεπε να έχεις κάνει αυτό που κάνει η Γερμανού. Να βάλεις τον ηθικό σου και να έρθει ο Βακαλιάς. Ξέρεις, αν δεν έχω φέρει στο αυτοκίνητο, κοπελιά. Γιατί μας τσιτώνεις πρωί πρωί. Λουλουδιασμένο μου κορίτσι. Μα δεν μπορούσα να φανταστώ με Βακαλιάτη σήμερα άλλον άνθρωπο εδώ. Ρε παιδιά, μιλάμε για τέριασμα. Σου χάει. Έχω στο Χριστόφορο πάρα πολύ. Τώρα στην κατάστασή μου σε όλο τον κόσμο. Να και στο παιδί απέναντι. Αλλά στο Χριστόφορο που ξέρεις ότι αγαπώ. Φοβόρη μου. Έχω μπερδέψει γιατί αγαπάς πολλούς. Αυτό είναι αλήθεια. Όπου πιάσω. Ναι, πάντως Ελένη, με το που ήρθε, τη αφήναν όλα ερωτικά υπονοούμενα που περνούσε. Ειλικρινά στο λέω. Από παντού. Να χαρακωθούμε και να ερχόμαστε. Όχι, όχι, όχι. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Όχι, δεν κλώ αν θε βάλε. Σύμφωνα πραγματικά με το κολάν αυτό, άλλο πράγμα. Αυτό το κολάν. Άλλο πράγμα. Είναι αυτό γιατί είναι ανορθωτικό. Υπάρχει ανορθωτικό κολάν. Ήξερα για τα μασαζό καλτσόν, πώς τα λένε αυτά που σηκώνουν. Φάνη πέρα για να σηκωθώ, να γίνει ανόρθωση. Δεν είπαμε να σηκωθώ, θα σε βρει κιόλας. Να σε τσεκάρω, είναι δυνατή. Είναι δυνατή. Έτσι ήταν πάντα. Δεν πετούσε προς τα έξω. Πάει προς τα πάνω ο δικός. Πάνω, αλλά στο διάδρομο. Είναι αυτό, σας έρινε ο κουσινόμου. Πού πάω, ρε κύριε. Γι' αυτόν μιλάμε, αλλά τα έχουμε ξαναμπεί και παλαιότερα και ας μας δούλευες. Είχα δίκιο όμως. Θυμάσαι και πάλι θεία το ίδιο πράγμα. Δεν πήρε πράγμα για το κορίτσι. Πάλι για ποπό μιλάει. Θυμάσαι, μιλάει για το ποπού. Τι ήταν και αυτή διαβάζει εσύ, παιδί μου. Το έφεγε στο τρίγωνο. Το έφεγα το τρίγωνο. Γιατί γιορτάζει Γιάννης. Ναι. Ποιος Γιάννης γιορτάζει. Γιορτάζει ο Γιάννης στην κάμερα. Ο Σαμουήλης. Ο Σαμουήλης. Ο Γερανού. Ο Γερανούλης. Και τον έχετε βάλει σήμερα στο χρέο που γιορτάζει, ρε παιδιά. Παραλάβανε κάμερα. Είναι στο Γερανού, παιδί μου, θα χαλάσει το πλάνο. Γιάννη μου, χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε κι εμείς και όλη σου οικογένεια. Και να ζήσουν οι Γιάννηδες. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιάννηδες. Εγώ είδατε από χτες το μεσημέρι το είπα. Λέω για να μην ξεχάσετε που δεν ξεχνιέται η γιορτή αυτή. Είναι 5-6 γιορτές το χρόνο που τις θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ποτέ είναι. Και Ελένη. Δεν τις ξέχνασα τις γιορτές. 6 Δεκέμβρη, το Αγίου Νικολάου. Επίσης... Άγιος Βασίλης έρχεται. Αχανούλα του χιονιά. Στις 9. Μπράβο. Βεβαίως. Άγιο Δημήτριο. Άγιος Δημήτριος πάλι. 26, 28. Ναι, είναι μερικές γιορτές, ρε παιδί μου. Εντάξει, και τα Θεοφάνια. Και τα Θεοφάνια. Ναι. Βέβαια. Που δεν τις ξεχνάς. Είναι πολύ στάνταρ, έτσι. Δεν ξέρω, έχουμε ακουστεί πολύ. Έχουμε πολλά. Τι έχω, τι έχω, Γιάννη μου. Ο Γιάννης. Τι έχω, Γιάννη μου. Γιορτάζει. Ο Γιάννης Μαρκέτα γιορτάζει, ρε παιδί μου. Τώρα το ξέρω ότι γιορτάζει, αλλά μου κάνει κάτι τέτοια και λέω τι, πώς είμαι. Έλα να σε μιλήσω, Γιαννάκη μου. Καταρχήν, καλή χρονιά δεν σου είπα. Όχι, δεν μου είπες και επί τη ευκαιρία, αλλά μέσα σε παρακαλώ. Γιατί έχεις κι άλλα να πεις. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρόνια πολλά. Έχεις καλό. Ουσιαστικά να με δεις δύο εβδομάδες. Γιατί όπως ξέρει πολύ καλά και ο κόσμος, οι δύο Παρασκευές, οι παραμονές των πολύ μεγάλων μας γιορτών, Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά, ήμασταν μαγνητοσκοπημένοι. Οπότε έχω να σε δω πολύ καιρό και μου φαίνεται ότι δυνάτησες κι άλλο. Το ίδιο είμαι. Δεν έχω δυνατήσει άλλο. Εσείς οι άντρες, πώς το κάνετε αυτό το μαγικό και τα πόδια σας είναι πάντα δυνατά. Ακόμα και όταν παχαίνετε. Δηλαδή με εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που είναι ο σωματότυπος του τέτοιο που είναι πολύ άσχημο στους άντρες. Που κάτω είναι ανοιχτή, κάπως είναι έτσι μπουταράδες, πώς να το πω, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε. Όχι, δεν μιλάω για σένα. Εσύ δεν είσαι έτσι. Ναι, καλά. Εκεί θα μαζεύεις βίντεο, η μπουταράδες. Έλα, ρε παιδιά, αφήστε με. Γιατί το παιδί δεν έχει το. Εγώ νομίζω ότι περισσότεροι άντρες, δεν ξέρω, δεν έχουν λίγο αποθήκες εδώ πέρα. Θα μας τα πει και ο Τασούλης σε λίγο. Ο Τασούλης. Είναι εδώ, καζάκας. Σήμερα για σένα έρχεται. Το πουλάκι. Λοιπόν, τι συζητάμε σήμερα, τι θα δείξουμε. Σήμερα θα δείξουμε γίνα χρώματα, μακιγιάζ, θα κάνουμε καταπληκτικό με μπέζ, καφέ, μπρονζέ. Όλα το πιο δημοφιλές make-up είναι αυτό. Έχεις δίκιο και μου αρέσει πάρα πολύ. Αρέσει όλες τις γυναίκες, ταιριάζει όλες τις γυναίκες. Το πιο δημοφιλές δώρο όμως, ποιο είναι. Βρε τσακώνονται για αυτά τα νησιά. Τι θα κάνω. Τι θα κάνω που μου έρχονται 2.000 email κάθε Παρασκευή, αν το πιστεύεις, για τον SSR τη Max Factor. Είναι ωραία προϊόντα, πρακτικά. Δεν είπα ότι δεν είναι ωραία. Γι' αυτό, γι' αυτό αρέσει τον κόσμο. Και έρχονται και τις άλλες μέρες. Και λέω, παιδιά, τι να κάνω. Και εγώ 10 μου έρχονται την εβδομάδα. Τι λέτε, που έρχονται και αυτά και μπορούμε και τα δείχνουμε. Για να δω σήμερα τι μου έχει φέρει για δωράκι όμως. Για να δω τι έχουμε μέσα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Θε να δει και εσύ, δεν ξέρει. Γιατί κάθε φορά τα αλλάζουμε, δεν είναι τα ίδια. Το ξέρω. Λοιπόν, έχουμε το καταπληκτικό τη σκιά για αυτήν. Η τριπλή σκιά αυτή η φοβερή. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε τώρα εσεί. Μάσκαρα μαύρη. Μη σας μπερδεύει το μπλε που βλέπετε απ' έξω στη συσκευασία.
Α, είναι αδιάβροχη, δεν βγαίνει με τίποτα. Δηλαδή και να κλάψει, παίρνει τη βάζει και πα για ένα χωρισμό. Είναι τη για βάζεις, πολύ δράμα. Αλλά φεύγει ευκαιρία. Είναι για πολύ δράμα. Δεν φεύγει πασαλημένη. Ανεβάζει Αντιγόνη με αυτή. Α, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, μέικα. Experience. Ναι. Εκπληκτικό. Ωραιότατο πουδρέ. Ναι. Ρουζ. Χιλάκι μαγουλάκι. Βέβαια, και παντού. Στο χιλάκι το βάζει. Παντού. Και επίση αυτό lip εδώ gloss. Που είναι lip gloss. Lip gloss φυσικό θα έλεγα. Τώρα στα χέρια μπορεί να βγαίνει και λίγο πιο έντονο. Θα το δοκιμάσουμε. Όχι, φυσικό είναι, είναι φυσικό. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν στο ΚΜΕ1, τα 10 νεσεσέρ της Max Factor. Από χτες σας το έχω πει για να προετοιμαστείτε, γιατί ξέρω ότι κάνετε σαν τρελές με αυτά. Να, η μέρα λοιπόν, σας. Χακιγιάζει, δρόματα λέω, χρώματα. Και τα λέμε σε λίγο. Ακριβώς. Τι έχει συμβεί, πού ξενύχθηκε, τι έχει συμβεί. Πήγαμε αυτό εδώ το αγόρι. Με αυτό εδώ. Σινεμά. Όχι δυο μας, με παρέα. Τι έκανε αυτό, όχι δυο μας, όχι δυο μας. Όχι ότι θα πήραζε. Αλίμονο. Εμείς και για φαγητό μπορούμε να πάμε. Πήρες την παρέα σου και πήρα την παρέα μου και πήγαμε σινεμά και βρήκαμε. Και πήραμε και ενδιάμεση παρέα. Σοβαρά. Γιατί παρέα ήταν άκρη. Πήγαμε πουλμανάκι. Ναι, και μετά πήγαμε για φαΐ και ήρθαν κι άλλοι στο φαΐ. Δεν μας παίρνετε πολύ... τηλέφωνο για το φαΐ, θα ερχόμαστε. Δεν χωράγαμε, παιδιά. Κάποια στιγμή δεν χωράγαμε να κάτσουμε. Τι είδατε, ρε παιδιά, ήταν μια ταινία που θα τη συζητήσουμε σε λίγο. Σε λίγο. Το φρέιλι σκόθηκε. Σε λίγο. Λεγόταν Αγάπη σε ναρκωτικό. Έγινε. Και θα σα πούμε σε λίγο τι ακριβώ και αν ήταν έτσι αγάπη. Αγάπη σε ναρκωτικό. Αγάπη είναι. Αγάπη σε ναρκωτικό. Αγάπη είναι, τραγουδάει ο άλλο. Όχι αγάπη σε ναρκωτικό. Αγάπη σαν ναρκωτικό. Όχι αγάπη σαν ναρκωτικό. Ο καθένα το δικό. Ο καθένα την κλίση του. Αγάπη σε ναρκωτικό. Ρωμιά, αγάπη σε ρωμιά και εσύ ναρκωτικό. Εγώ λέω αγάπη σε ναρκωτικό, θα είναι κοινωνικό. Είναι αισθηματικό, ερωτικό. Γι' αυτό δεν το κατάλαβα. Και κάτι άλλο που δεν το έχω εντοπίσει. Ένα. Και τι άλλο θα μπορούσε να είναι και ντοκιμαντέρ. Ρε παιδιά, πολύ γυμνό, αλλά μην το πούμε τώρα το έργο. Είχε τσιτσίδια. Άρα μετά αγάπη σαν ναρκωτικό. Λά λέω εγώ. Ε, Γρηγόρη. Ω, Κατερίνα. Έτσι, έλα, τι. Έτσι, ψύχε, τι. Αχ, ωραίο το λιπλός που έβαλε, ρε Κατερίνα. Συζητήσω, παιδί μου, τώρα. Μην το τελειώσεις όλο, θέλω να παίξεις όλη την εκπομπή. Δηλαδή μου κύριε, με τελικό δράμα, δεν τα πλώσω. Θα παίξω όλη την εκπομπή, σ' αρέσεις. Συστολιζόμαστε, σήμερα τελευταία μας μέρα. Γι' αυτό κανονίστε την πορεία σας. Να το δέντρο μου, δες τι απέμεινε, δες τι απέμεινε. Αυτά τα καρτελάκια μόνο έχουν μείνει με δώρα, τα άλλα φύγανε. Δεν είναι εδώ πια. Αυτά τα θέλετε, πάρτε τα. 2-10-60-43-3-10 το τηλέφωνο μας και θέλω να το δείχνεις μπρος-πίσω-πίσω-μπρος. Μην δείχνεις μόνο μια πλευρά, γιατί εγώ καταλαβαίνω από εκεί που δείχνεις τι έχει αδειάσει. Μου έχεις αφήσει πολλά καρτελάκια από την πίσω πλευρά του δέντρου μου. Έτσι, έτσι, καλή χρονιά, καλό αφαλόκομα σας εύχομαι. Εγώ βλέπω από τα κενά που δείχνεις. Είναι τα αριστερά δείχνεις εσύ. Έχεις πολύ κενό. Τι είναι ρε Κατερίνα Ζαμάτα. Σανού αφαλόκομα. Μα γιατί ρε παιδί μου έτσι, γιατί τι δύο δώρα δίνετε, έχετε δύο δώσει κάτι τραπέζα, τα έχω δει εγώ, κάθομαι σπίτι και τα βλέπω, έχω αλήθεια. Χρόνο τώρα. Ναι, βέβαια. Και γιατί δεν έρχεσαι ρε αφού είσαι ξυπνιά το πρωί. Ναι, δεν ξέρω, δεν νοιάζω. Σωστά, αρπάζω έτσι το τεχνικό, το κόβω πέρα. Γεια σας. Να έρχεσαι. Όντως, φταίω εγώ που σου στήριζε την αγάπη σαν ναρκωτικό. Ναι, ρε. Αγαπώ ναρκωτικό, αγάπη σαν ναρκωτικό. Μοχόμαστε, ρε παιδιά. Πώς το έπαιζε. Δεν γίνεται εδώ. Η τσιγκούνη είναι διάσημη. Παιδιά, πώς σας ήρθε σαν θέμα. Ότι τι έχουμε. Και τι μας νοιάζει εμάς αν ο Μπραντ Πιτ είναι τσιγκούνη. Σαν πως και τον ζούμε. Έτσι. Όχι, ρε σύγκρι. Έλα, για να γλιτώσει ο καμεραμάν με τα καρταλάκια. Θα μάλλον πλάτη. Πάλε πλάτη και εσύ. Ο άνθρωπος έχει όταν έχεις τόσα πολλά χρήματα, γιατί να σε τσιγκούνεις. Ναι, ρε Λένη. Αλήθεια, μπρος θα δωρήμα. Δεν είναι κάτι. Τι ωραία που τα λες. Πώς τα σκορπάς, να οι ζάχαρες. Πες τα Θοδωρή μου. Είπε, τα λες ωραία. Ναι, αυτό. Πούλα το ρε παιδί. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί φεύγει το τραπέζι. Α, τι γίνεται σήμερα, τι μετακίνηση είναι αυτή. Έλα, αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι, λες, έχω ένα κάτι μέσα μου. Το έχω από μικρός, δεν πέρασα καλά χρόνια, δεν είχα να φάω, δεν είχα να μείνω. Μεγάλωσα, πήρα λεφτά κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αποδοχή, τα πάντα. Γιατί να παραμένω τσιγκούνης, γιατί να εσύ μετράω. Εσύ ξέρεις ποιον κάνω τσιγκούνη από όλους αυτούς. Ποιον. Τον Ντόμ Κρουζ. Έτσι φυσιογνωμικά. Μου κάνει τσιγκούνης. Δεν νομίζω. Πολύ, δεν ξέρω.
Και δεν πόσο καλά για ένα παντελόνι, ένα 58. Είναι μέσα στη λίστα, δεν ξέρουμε. Δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο για τον Τόμ Κρουζ. Ο Τόμ Κρουζ δεν είναι που παίρνει στην κόρη του τα πιο ακριβά παπούτσια και κυκλοφορεί. Καλά, δεν έχει και 20 παιδιά, ένα παιδάκι έχει. Πόσο πια να χαλάει. Και πόσο ζευγάρια να πάρει. Καλό εσύ, Κατερίνα. Α πούμε. Αμέσω να στηρίξει εσύ. Και να σου πω και κάτι, ο Τόμ Κρουζ είχε κλείσει ολόκληρο το πύργο του Άιφελ για να πάει να κάνει πρόταση γάμου στην. Ναι, αλλά την έκανε και τέλειωσε. Δεν είναι ότι το κάνει κάθε φορά, α πούμε, τον κλείνει τον πύργο για να κάνει κάτι. Ένα πύργο που ξοδεύει. Πάντως, για να σου πω πού βγαίνει η φήμη για τους Χολιγουντιανούς, βγαίνει από, από το Αγκαρσόνια. Όταν δεν αφήνουν φιλοδόρημα. Σερβιτόρι. Γκάρσο. Άκουσες Γκαρσόνια, είπε. Ναι. Τι ακούσατε, πείτε την αλήθεια. Γκαρσόνια, εγώ δίπλα μου. Ήταν δίπλα μου όμως. Εγώ Γκαρσόνια θα στήριξω την ηγεσία. Θυμήσου το. Λοιπόν, που λες. Τα γκαρσόνια, οι σερβιτόροι, όταν δεν τους αφήνουν το φιλοδόρημα για το οποίο ζουν οι άνθρωποι, γιατί αν δεν έχουν φιλοδόρημα δεν έχουν βγάλει λεφτά, σου λέει αν αυτός που έχει του κόσμου τα λεφτά δεν αφήσει κάτι στον παρακαδόρο και κάτι στον σερβιτόρο. Τελειώσαμε. Τελείωσε. Αυτό το νέο έχει φύγει παντού. Εγώ τώρα παρέμβασα. Και για τους παλιότερους και για τους νεότερους. Συσκιάθω πέρυσι το καλοκαίρι από γκαρσόνι σε μια παραλία. Μου είχε πει για εφοπλιστή, εφοπλισταρά. Μη μας τον πεις. Δεν θα τον πω. Είχαμε 300 χιλιάρικα να τα δώσουμε. Δεν θα τον πω, δεν θα τον πω. Εφοπλισταρά. Που δεν είναι. Που δεν είναι το σκάφος, Ελένη, κατεβαίνει στην παραλία. Κάθεται στην ξαπλώστρα. Όλα τα γκαρσόνια από πάνω, τα πάντα κομπλέω. Και δεν άφησε ούτε ένα ευρώ. Μήπως φόραγε το κοφτό το μαγιό, δεν είχε που να τα βάλει. Να μην είχε άνθρωπος, πήδηξε από το σκάφος, να μην είχε. Τα πλήρωσε όλα τα άλλα, αλλά δεν άφησε ούτε ένα ευρώ. Και έτσι είναι αυτό που είπες. Να σου πω όμως, ηθικά μιλώντας, έχει άδικο. Αλλά, πώς το λένε, εκτός Αμερικής, σε όλες τις χώρες, ο φόρος συμπεριλαμβάνεται. Το φιλοδόρημα. Στην Αμερική δεν συμπεριλαμβάνεται. Άρα δεν είναι μόνο αν θέλω δίνω, πρέπει να δώσω. Το θέμα είναι πόσα δίνω. Δίνω ακριβώς, δίνω λίγο παρακάτω ή είμαι ανοιχτοχέρης, ρε παιδί μου. Αν δεν είσαι ανοιχτοχέρης, σου έχει βγει η φήμη. Και καλά για παλιούς τύπου Σον Κόνερι. Ο Σον Κόνερι μου έχει τύχει και εμένα σε συνέντευξη να τον ρωτήσω τι θυμάστε την ταινία Ποτέ, μην ξαναπεί ποτέ. Και αντί να μου πει μια ανάμνηση για την ταινία, μου λέει: θυμάμαι ότι την ιδέα του τίτλου την έχει δώσει η γυναίκα μου και δεν πήραμε ποτέ φράγκο από τον παραγωγό. Ούτε αυτή ούτε εγώ. Αλλά ο Σον Κόνερι είναι και Σκοτσέζο. Είναι Σκοτσέζο. Αν υπάρχει κάποιο κλισέ για τη χώρα, το έχει και ο Σον Κόνερι. Αλλά για κάποιου, α πούμε. Για ποιον δεν το καταλαβαίνω. Ο Μικ Τζάγκερ, που είναι μέσα στη λίστα, είναι όντω υπάρχουν μαρτυρίε επειδή έχει σπουδάσει οικονομικά, το ξέρει αυτό. Όχι, βέβαια. Βέβαια. Πότε τα σπούδασε, πότε πρόλαβε. Όταν ήταν μικρό. Να το από τα λεφτά των γονιών. Γιατί οι γονεί ήταν αυστηροί. Είναι οικονομολόγο, να πάω να κουμπίσω. Είναι οικονομολόγο και είναι και ο οικονομολόγο του συγκροτήματο, γι' αυτό και δεν θα. Πώ το λένε, δεν θα μείνουν χωρί λεφτά ποτέ οι Rolling Stones. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν μεροδούλοι μεροφάι, αυτός καθόταν και μέτραγε πόσα θα βγάλουν από τη συναυλία, αν είναι σωστό το deal, αν τα λεφτά τα έχουν δώσει την ώρα τους. Από παλιά όμως, από 20 χρονών. Καλά, αυτό έχω και εγώ την εντύπωση. Τώρα είδα στην Ετρία. Ήταν συνέχεια θολωμένο. Νομίζω ότι του έχετε μπερδέψει. Όχι, παιδί μου, στην Ετρία το βλέπα προχθές γιατί ήταν τον Κιθ Ρίτσαρντς. Όχι, και ο Κιθ και οι υπόλοιποι. Γιατί οι υπόλοιποι δεν ήταν. Τον έβλεπα στο ντοκιμαντέρ σου, λέει, δεν ήξερε που πατούσε, που βρισκόταν. Και καθόταν και μέτραγε. Αυτό έκανε ακρότητες, αλλά όχι τόσες κρεπάλες όσο οι άλλοι. Είχε τον έλεγχο σχεδόν στις περισσότερες στιγμές. Ναι, γιατί ακόμη αν σκεφτείς, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος έχει κάνει ένα κάρο γάμος, έχει κάνει τόσα παιδιά. Δεν μπορεί. Ξανά μανά και μισή και πλουσιοπάροχα. Ζει. Θα πει το κουμάντο του και κάνει, ρε Κατερίνα. Και κάνει το κουμάντο του, βρε Ελένη μου, αλλά λες πότε τα πρόλαβε όλα, λες. Είναι μεγάλη ζωή. Οι εβδομηντάριδες. Έχει πάντως κάποιους που δεν τους έχω ξανακούσει και δεν θα τους υποπτευόμουν, ας πούμε, ο Έντι Μέρφι, δεν θα το υποψιαζόμουν. Αυτό είναι από τα πιο πλούσια ζευγάρια του Χόλιγουντ. Μα είναι ο Έντι Μέρφι και πλούσια ζευγάρια. Με τη γυναίκα του, συγγνώμη. Ο Έντι με τη γυναίκα του είναι τα πιο πλούσια ζευγάρια. Ο Έντι με τη Μέρφι. Ο Έντι με τη Μέρφι. Ξεστολίστε γιατί βλέπω σας έχει πάρει μπάλα εδώ πέρα η αστερόσκονη. Ρε παιδιά, να πω κάτι άσχετο. Θυμάμαι τώρα. Όχι, δεν θα το πω πρώτο εγώ γιατί δεν βγάζουμε τέτοιο. Αλλά θα πω όνομα τώρα γιατί αυτό έχει δημοσιευτεί κανονικά και κουραστεί δημοσιεύματα. Θυμάμαι ότι διάβαζε το περσινό καλοκαίρι. Για Έλληνα θα πει, ε. Για Έλληνα θα πω έχει δημοσιευτεί. Δεν το λέω. Όχι, όχι, έχει γραφτεί κανονικά. Είχε πάει να φάει. Μην τρομάζει καθόλου, έχει γραφτεί στις εφημερίδες. Είχε πάει λοιπόν, γιατί το είπαν μέσα από το εστιατόριο. Είχε πάει η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη και έφαγε ψάρια. Λοιπόν, δεν θέλω, θέλω να πιω τον καφέ μου, ωραία. Όχι, μα δεν θέλω να πιω. Όχι, μα θέλω να πιω. Δεν θέλω να ακούσω, δεν θέλω να σου πω ότι είναι πολύ θετικό. Ήταν, έλεγαν όλα μετά τα γκαρσόνια ότι είναι πολύ κυρία σε ό,τι αφορά τα φιλοδόρια.
Ελένη, μη σου πω και πάρε το λογαριασμό. Το έγραφαν. Αλήθεια. Η εισαγωγή ήταν τρομακτική εδώ πέρα. Εγώ τρόμαξα με την εισαγωγή. Και έτσι να πει και ονόματα πολύ κυρία στο πυροδόρημά τη. Αυτό είχα να πω. Έγινε, παιδιά. Ωραία. Δεν το βλέπουμε γιατί θα χρειαστούμε κανένα στεγαστικό. Δεν έχω πάρει γαλάζια. Γι' αυτό μα φέρατε. Να δούμε το βίντεο. Ο Κάρολος Ντίκενς πριν από πολλά χρόνια δημιούργησε ένα διαχρονικό ήρωα, τον Εμπενέζερ Σκρούτζ, ο οποίος αν και φανατικός τσιγκούνης έγινε γενναιόδωρος χάρη στα πνεύματα που του έδειξαν το δρόμο της αγάπης. Ο θείος Σκρούτζ όμως συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και σήμερα, αφού τουλάχιστον 10 superstar της διεθνούς showbiz είναι γνωστοί και για τα καβούρια στις τσέπες τους, αν και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί προκαλούν ζαλάδα λόγω του ύψους τους. Πρώτη στην τσιγκουνιά έρχεται η Νικόλ Κίτμαν, η οποία στα εστιατόρια κάνει λογαριασμούς $300 και πάνω για τα γεύματά της, αλλά δεν αφήνει ποτέ φιλοδόρημα. Μάλιστα, είναι πολύ αυστηρή με τους σερβιτόρους και εκτός από την παραγγελία της, δεν δέχεται να ανταλλάξει ούτε λέξη μαζί τους. Η Τζένιφερ Λόπες δυσκολεύεται να αφήσει φιλοδόρημα σε όποιον την εξυπηρετεί, βρίσκοντας κάθε φορά και μία φθηνή δικαιολογία. Τελευταία έφυγε δήθεν εκνευρισμένη από πολυτελές ρεστοράν, αφού έφαγε λέγοντας ότι τη σέρβιραν κρύο νερό και αρνήθηκε να αφήσει φιλοδόρημα, αν και οι φίλοι που τη συνόδευαν τη το πρότειναν. Και η ηθοποιός Kirsten Dunst γευματίζει καθημερινά σχεδόν στο ίδιο ακριβό εστιατόριο, έχει γίνει φίλη με τους σερβιτόρους, αλλά στο τέλος τους αφήνει με ανοιχτό το στόμα, αφού αποχωρεί επιδεικτικά και σαφώς χωρίς το φιλοδόρημά της. Η Μαντόνα προκαλεί παραλήρημα τόσο στους θαυμαστές της, όσο και στους μεσίτες, αφού θεωρείται από τις πιο σκληρές διαπραγματεύτριες όταν θέλει να αγοράσει σπίτι. Για 2 ολόκληρα χρόνια έκανε σκληρό παζάρι για να αποκτήσει ένα πολύ ακριβό σπίτι και τελικά κατάφερε να ρίξει την τιμή του, αφού ο πολίτης απίβδησε. Υπάρχουν όμως ακόμα πιο τσιγκούνιδες, όπως ο Έντι Μέρφι, ο οποίος κάνει υψηλούς λογαριασμούς στα ρεστοράν και μετά αρνείται να πληρώσει επειδή λέει ότι είναι διάσημος. Την ίδια τακτική ακολουθεί και η Βικτόρια Μπέκαμ στα κέντρα ομορφιάς, τα οποία αγαπάει πολύ και επισκέπτεται πολύ συχνά. Είναι παράλογα απαιτητική και δεν θέλει να πληρώνει γιατί είναι μία στάρ. Η Εύα Λονγκόρια, η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια πολλών διαφημιστικών σποτ, είναι ανδρική φαντασίωση αλλά και εφιάλτης των παιδιών στα πλυντήρια αυτοκινήτων, αφού ζητάει να της γυαλίσουν το ακριβό της αυτοκίνητο, σχολαστικά μάλιστα, αλλά δεν αφήνει ποτέ πουρμπουάρ. Ο διάσημος τραγουδιστής Mick Jagger είναι τόσο τσιγκούνης, σύμφωνα με την πρώην γυναίκα του Jerry Hall, που αρνιόταν να δώσει χρήματα για τα βασικά έξοδα του σπιτιού και των παιδιών του, όσο ήταν παντρεμένη. Η Paris Hilton έχει διαπληκτιστεί πολλές φορές με τους πορτιέριδες στα κλαμπς, αφού αρνείται πεισματικά να πληρώσει είσοδο, ακόμα και όταν δεν είναι καλεσμένη σε κάποιο πάρτι, γιατί θεωρεί ότι με την παρουσία της προσελκύει οι πελάτες. Η Mariah Carey τσιγκουνεύεται να πληρώσει την κτηνίατρο που παρήχε εξαιρετικές ιατρικές φροντίδες αξίας $37,000 στα 3 σκυλάκια της ράτσας Jack Russell Terrier, με αποτέλεσμα η γιατρός να διεκδικήσει τα χρήματά της μέσω της δικαστικής οδού. Και λέμε τώρα για αυτούς που εντάξει, δικαίωμά τους και ο καθένας σε πάσα περιπτώσει όπως θέλει να κινείται, αλλά έβλεπα ότι στο ίντερνετ δηλαδή ότι ο Ντάστιν Χόφμαν λέει κάπου συμμετείχε σε μια ταινία. Στο Γούνι και... Συμφορά. Ναι. Λοιπόν, λέει για 6 μέρες λέει ναι. Γύρισμα. Έπαιρνε, πήρε 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 1 εκατομμύριο και την ημέρα ευρώ. 6 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Ναι. 1 εκατομμύριο την ημέρα. Μάλλον για το Σούπερ Μάρκετ. 6 μέρες γύρισμα. Μα στο είπα ότι αυτή στην ταινία, όταν μίλαγα για την ταινία, ο Μπάρμπαρα Στράιζαν και ο Ντάστιν Χόφμαν που παίζουν τα πεθερικά. Μάλιστα. Όχι, μάλλον τους γονείς. Τους γονείς του Μπεν Στίλερ. Του Μπεν Στίλερ, ο οποίος πήρε 20 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία. Όπως και ο Ντενίρο πήραν 20 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Εδώ διαβάζω 15, δεν ξέρω τι. 15 ευρώ. Ευρώ, ναι. Α, 20 εκατομμύρια δολάρια λες. Ο Στίλερ λέει με τον Ντενίρο, ναι. Από 20 εκατομμύρια. Και οι άλλοι παίζουν τόσο λίγο που λες, μα καλά, κόψαν τους ρόλους. Ναι, αλλά μπήκαν το όνομά τους όμως. Το πουλήσαν. Αλλά να σου πω κάτι. Φέραν και 5 πελάτες. Φέραν, αλλά και για τόσα λεφτά. Λοιπόν, να σου πω, οι 5 πελάτες που μπήκαν, αν μπήκανε, δεν ξέρω αν θα ξαναμπούν την επόμενη φορά. Αν είναι έτσι, γιατί δεν είναι σωστό αυτό. Να έχεις αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς, Στράιζαν και τον Ντάστιν Χόφμαν, να τους βάζεις σε μια ταινία την προηγούμενη της οποίας είχε ρόλους για αυτούς, εσάς ήταν σχεδόν πάνω τους, και να περνάνε και να λένε δυο χαζουμάρες και να φεύγουν χωρίς να έχουν κανένα νόημα.
Και να παίρνουν και του κόσμου τα λεφτά. Επρογραμμίζει τον κόσμο. Τώρα, όταν μιλάμε για λεφτά, θέλω να μιλήσουμε για λεφτά και τον τόπο μα. Το πρωτοχρονιάτικο κλήρωσε. Ποιο το πήρε. Δεν το ξέρουμε, το ψάχνουνε. Στη μάνη λέει ο αριθμό. Στη μάνη. Ξέρει κανένα μανιάτι. Από του κάκου. Δεν ξέρω το πάρκο και ρώτα το μισό λεπτό. Επειδή έχω το κινητό. Κύριε Λουκάκου, μου κάνετε προετοιμασία πώ είναι ποιο πήρε το πρωτοχρονιάτικο. Συναρεώπολη. Πού ρε παιδιά, τι λέει. 15 εκατομμυριάκια ευρώ. Όσα πήρε ο Μπεν Στήλερ. Όσα πήρε. Δεν έχει σημασία πώ τα πήρε ο Στήλερ. Εδώ ο άνθρωπο που αγόρασε το λαχείο και μάλλον δεν έχει ακόμα έτσι πάει με το λαχείο. Μπορεί να έχει πάθει και ένα σοκ. Γιατί όταν βλέπει τον αριθμό σου και το ξαναβλέπει και κοιτά, ξανακοιτά την εφημερίδα και λε: παιδιά, έχω κερδίσει 15 εκατομμύρια. Καταρχήν δεν το πιστεύει. Πέφτει. Πέφτει στο κρεβάτι, κοιμάσαι, πα για φαγητό, το ξανακοιτά. Παίρνει τηλέφωνο γνωστό στα νέα σου, τι κάνει, πώ είσαι, πώ περνά. Αυτά κάνει. Ξανακοιτά. Ξαναπέφτει τα δάσκελα στο κρεβάτι, το βάζει επάνω και λε: Παναγία μου, και τώρα τι γίνεται. Δεν το λε όμω, το λε. Όχι, φοβάσαι και λίγο, ρε παιδιά. Φοβάσαι λίγο. Και ούτε και θα πάει ο ίδιο. Δεν θα πάει. Έπρεπε να ρωτήσει το ημέρα που είχε το καμπουτζίδι. Ξέρετε ότι είχε κερδίσει μεγάλη οικογένειά του. Καλή, το ξέρω όλη η Ελλάδα. Το ξέρει ο άνθρωπο σε πάρα πολλέ εκπομπέ. Το λέει συνωμοτικά. Το λέω συνωμοτικά, κατηλάρα. Ξέρετε, έτσι. Ήταν τυχερή οικογένεια. Ήταν τυχερή οικογένεια. Πάντω εμεί, έναν που ξέρουμε στη FIFA, εικάζεται ότι πήρε 5 εκατομμύρια ευρώ. Από ποιον? Όχι, σε μια τράπεζα. Έβαλε μια τράπεζα. Τρομερά τυχερό παιδί. Είχε κίνηση εκείνη τη μέρα. Το λότο, ρε παιδί. Το λότο. Το λότο. Έλα ρε, σε Κατερίνα. Εικάζεται. Βέβαια. Αλλά και τζόκερ, παιδί μου. Άμα σου λέει το λότο, το λότο τζόκερ είναι ένα πράγμα σχεδόν. Πολλά λεφτά. Μα κύριε παιδιά, θα φαγωθούμε τώρα. Όχι, δεν έχει σημασία. Όλα ο παπ δεν είναι. Ο παπ, ο παπ. Και τέλο πάντων. Ωραία, και να μου πούνε ότι είναι διαφήμιση αυτό για τον παπ. Ο παπ όμω είναι δημόσιο. Ένα είναι κρατικό πράγμα. Δεν είναι ο παπ. Τι είναι. Εχθέ είδαμε μια ταινία που διαφημιζόταν τα μισά φάρμακα τη αγορά. Κανονικά όμω. Λέω είναι αληθινά αυτά τα φάρμακα που διαφημίζονται μέσα. Φυσικά και είναι αληθινά όλα, αλλά δεν έχουν πρόβλημα. Στο έχω πει πολλές φορές στην Αμερική, τα λένε όλα κανονικά και αν δεν κάνεις κάποια πάρα πολύ χοντρή δυσφήμιση που να μην βασίζεται σε γεγονότα, αλλά να είναι από το μυαλό σου κακοήθεια, δεν τρεσμήνεις ποτέ. Εδώ, εντάξει, ντρεπόμαστε να πούμε το όνομά μας. Δεν τα ξέρετε, μετά να λέει αυτός ο χθεσινός στην ταινία. Είχε πάει να γίνει πολιτής φαρμάκων, αλλά όχι τύπο που πουλάω ένα φαρμακάκι. Τι ήπουρε παιδί μου, μπαίνω μέσα στους γιατρούς και τα λοιπά. Και να πλασάρω τα φάρμακα. Και έλεγε τώρα για τα δύο καταθλιπτικά φάρμακα που δεν τα θυμάμαι. Αλλά μου είναι το Viagra που προσπάθησε να πουλήσει. Όχι καταθλιπτικά ρε παιδί τα φάρμακα. Δηλαδή τι τα παίρνεις και πέφτεις θαλάσσια. Αντί. Αυτό είναι φάρμακο. Εντάξει ρε παιδί μου. Γεια σας, τι αισθάνεστε, καλά, πάρτε ένα. Τρομερό φάρμακο. Ήταν δύο αντίπαλες φαρμακομηχανίες που είχε καθεμία το αντικαταθλιπτικό της. Και παίρναν, λέει, γιατροί, το άλλο προώθουσαν πάρα πολύ, γιατί ο αρχιπολιτής ήταν πολύ... Δυνατός! Wow. Δυνατός. Και μπήκε και τους έταζε πάρα πολλά δώρα, ταξίδια. Ταξίδια, πράγματα, θάματα. Βεβαίως, γιατί ψέματα και λοιπά. Αλήθεια είναι. Φυσικά είναι αλήθεια. Γιατί ο γιατρός να δώσει συνταγή για το ένα και όχι για το άλλο, όταν έχει για το άλλο αποδειχθεί ότι είναι ενδεχομένως καλύτερο και λιγότερες παρενέργειες. Κάτι πήγες, ρομαντική κουμεντίδε μας είπαν ότι... Ναι, αλλά έχει μήνυμα. Το μπλε χάπι, πού το γιατί αυτό ήταν ο πρώτος που το έσπρωξε στην αγορά και έγινε χαμός. Ναι. Και έπαθε τώρα. Και ζώνη μεγάλο, γιατί είχε μια παρενέργεια. Ο πρωταγωνιστής το δοκίμαζε που ήταν και μπορεί να κάνει. Μία φορά το δοκίμασε και δεν μπορούσε να συνέλθει. Τι μου λέτε, ρε παιδιά. Γιατί ο πρωταγωνιστής στο έργο μας έδειξε ότι δεν το είχε και πολύ ανάγκη. Ήταν μέγας γόης και καταφερτζής με τις γυναίκες. Βέβαια. Είχε πολύ μπλα μπλα. Καλή δεν το είχε πάρει. Ήταν και ο Σαμάνθος, Sex and the City. Πού είμαστε, σε κομμωτήρια στην Κεσαριανή. Μόνο αντάβια δεν πετάω. Δεν το είχε πάρει Σαμάνθος. Γιατί το παίρνουν και οι γυναίκες. Τα Viagra για τους άντρες δεν ήταν για να λειτουργεί η κατάσταση. Ναι, και λέει αυτή θα δοκιμάσω εγώ, λέει αυτή. Θα το πάρω, λέει. Και αυτή εμείς πού την έπιασε. Να έτσι ήταν μετά, έτσι, το κτάτσιμο. Καλά έκανε, το δοκίμασε. Το δοκίμασε και σου λέει λειτουργήσε. Και δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια αυτό. Είπανε χτες καθόλου την ταινία ότι το παίρνουν και γυναίκες. Ναι, γιατί κάποια στιγμή λέει στην ταινία είναι αφροδισιακό. Όχι, λέει η μαμά, λέει μιλάει στη μάνα. Δεν είναι αφροδισιακό. Είναι άγγιο. Διασταλτικό. Άρα μπορεί να λειτουργήσει σε μια άγγιο διασταλτικό. Ανάλυση του Viagra. Όχι, είναι παγία. Πάντω ο Μεν Γκίψον. Ναι, και εγώ σήμερα στο Λεωνίδα Καλλιδόνη ένα μήλο την ημέρα. Ιατρικό ρεπόρτερ. Ένα μήλο την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Επίσης και το Λεωνίδα Καλλιδόνη το φέρνει στο σπίτι, διότι κάνει εκπομπή για την υγεία. Σε ποιο κανάλι? Να πει ίσω το Άλτερ. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι βρούμε. Όπα, να. Έλα, σήκωσε χαρτί, τι είναι. Όχι ρε παιδιά, τώρα που είχαμε αυτήν την κουβέντα, ο Μέλ Γκίψον δεν πρέπει να το παίρνει το χάπι. Τι? Γιατί ο Ξανά κατέθεσε. Τι? Δεν. Α,
μαζί του. Για το παιδί, πώς το κάνει. Τι έκανε μαζί του. Όχι, είπε. Πώς να ήταν μόνο αυτή η φορά, δηλαδή. Όχι. Για το παιδί, κάτι. Άμα ήταν μόνο αυτή η φορά, θα τι ήξερε τι πήρε. Τώρα γιατί γκρινιάζει. Όχι, είπε. Σε όλα απάντησε, αργαλιώτην απάντησε. Όχι, παιδιά, ακούσε τι είπε η κοπέλα. Είχε λέει σημαντικά προβλήματα ο Μέλ, αλλά για να αποδώσει το σεξ έπρεπε να τη δέρνει. Άσε μας, μωρέ. Ελένη, να το, η κατάθεσή της είναι. Πού? Συγγνώμη, πήγες και έκλεψες την κατάθεση από την Αμερική. Όχι. Οξάνα Χόρτεμπορκ. Η υπογραφή της. Yes, Mel had the problem, didn't get up. But now... Get up. Ελένη, θέλω να πω για μία περίπτωση αντίθετη του Mel Gibson και επειδή είναι η Κατερίνα σήμερα και την ενδιαφέρει, θα το πω. Θα το πω. Γιατί? Ο Τζέικο Τζίλενχαλ, άκου, σε αφορά, ο Τζέικο Τζίλενχαλ που παίζει την ταινία αυτή, Ελένη, πραγματικά, γιατί λέμε και ο Τζίλενχαλ δημοσιογράφος, πώς θα ρωτάμε αυτά τα πράγματα, τον ρωτήσαν στη συνέντευξη χθες που διάβασα στο Down, πραγματικά ο δημοσιογράφος του είπε, αληθεύει ότι έχετε μεγάλο πέος, ειλικρινά. Εάν δεν μας χρησιμοποιήσουμε. Αλήθεια σου λέω, χρυσή μου γυναίκα. Δεν ακούω να μιλάω. Τι κάνετε, καλά. Πραγματικά. Το λέμε. Πώ μπορώ να το ρώτησε. Εμεί τώρα γιατί το λέμε πρωί-πρωί. Το λέμε πρωί-πρωί γιατί αφορά τον Τζέικ Τζίλενχαλ που παίζει με το Viagra στην ταινία. Ναι, αλλά εμεί είμαστε πρωί. Ναι, αλλά δεν είπαμε. Τη φωλιά του κούκου. Αυτή η ωραία επιστημονική δεν είπαμε τίποτα κακό. Ναι, το λένε και οι γιατροί ότι έτσι πρέπει να τα λέμε στα παιδάκια μα από μικρά. Αλλά εγώ δεν θέλω πρωί-πρωί να μα τα λέμε. Συγγνώμη, δεν θέλω να το πω επειδή θα πει έναν άλλο όρο. Όπω λέγαμε παλιότερα, δεν ξέρει γιατί έχει νέο συνεργάτη. Τι παλιά. Που λέγαμε για τον Ενρίκε Ιγκλέσιας, λέγαμε είχε μικρό πιστολίνο. Ωραία, να φύγει ο καφέ από τη φίλη. Λες, είχε μικρό πιστολίνο, α πούμε. Ή παρέπεμπε σε τύρο γαριδάκι. Αυτός τι πιστολίνο είχε. Το μπαζούκα! Δεν τρέπεστε, δεν πήγε γονή. Αυτό είναι ένα πιστολέρο σύμφωνα με τα λεγόμενα. Είναι σεξουαλική εκπομπή σήμερα. Μια στα βιάγκρα. Εμείς είμαστε αυγάλες με τα κολάν. Εμείς είχαμε έρθει να κάνουμε. Βέβαια, ήταν το δικό μου το κολάν. Και εγώ δεν το είπα. Γιατί μπήκε μέσα και έχει φέρει. Και εγώ και αυτό το είπα εξαιτία σου. Επειδή είσαι το κάτι για το πράγμα. Δεν έχω μια λαξαρούχα να πάω να βάλω ένα τζίνα. Δηλαδή δεν πείτε. Που έχετε πάθει όλοι. Εμεί και επειδή το πάμε και το φέρνουμε την υπόθεση του έργου, θα σα την πούμε. Έχουμε κανένα τρέιλερ. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Εντάξει. Τι αφημίσεις, είναι πάλι ουράς. Άσο, μην ασχολείσαι.